Η αραίος των δρομολογίων είναι μονόδρομος με φόντο το τεράστιο κόστος καυσίμων. Οι τιμές των καυσίμων είναι απαγορευτικές. Αυτή τη στιγμή το 60 με 65% των εσόδων μας είναι το κόστος του καυσίμου. Είναι πρωτοφανές τα επίπεδα αυτά. Ο Μανώλης Καχλιούτης περιέγραψε την ασφιχτική κατάσταση που επικρατεί, κάνοντας λόγο για πρωτόγνωρες καταστάσεις, τονίζοντας την ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση. Προσπαθούμε να έχουμε βασικά δρομολόγια έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι πελάτες, οι τουρίστες, οι εργαζόμενοι, όμως δεν έχουμε τα ίδια δρομολόγια τα οποία ήταν παλαιότερες εποχές. Εμείς από την κυβέρνηση έχουμε ζητήσει επανειλημμένως μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τα δρομολόγια μειώθηκαν και στο αστικό κτέλ Ηρακλείου με τον Καλέργο Βουλγαράκη να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξηση στις τιμές του εισιτηρίου το φθινόπωρο, εφόσον δεν βρεθεί λύση από την κυβέρνηση. Το μήνα Μάρτιο, το 50% των εισπράξεων από εισιτήρια του αστικού κτέλ διατέθηκε για την αγορά του πετρελαίου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τα κτέλ. Η οικονομική ενίσχυση των κτέλ σε όλη τη χώρα ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών. Αυτό το διάστημα τουλάχιστον μπαίνουμε μέσα. Γι' αυτό ακριβώς και ζητάμε οπωσδήποτε οικονομική ενίσχυση προκειμένου να αποφύγουμε την αύξηση του κομίστων. Θα ήταν πολύ καλό να μειωθεί το κόστος και όχι να αυξηθεί. Θα κοιτάξω άλλες εναλλακτικές που και πάμε τα πόδια, άμα βολεύουν οι αποστάσεις. Τα πάνω κάτω έρχονται και για τα μίνι μπας. Σε λίγες ημέρες λήγει η σχετική σύμβαση και σε περίπτωση που δεν υπογραφεί η νέα σύμβαση με τον Δήμο Ηρακλείου μέχρι τις 20 Μαΐου, τότε σταματάνε και οι τρεις γραμμές. Εάν και εφόσον δεν έχει υπογραφεί σύμβαση, λυπούμε, αλλά θα σταματήσει λόγω λειτουργικού κόστους και οι τρεις γραμμές. Κρίμα. Το χρησιμοποιώ γιατί έρχομαι με το αμάξι, το αφήνω εδώ και κατεβαίνω κέντρο. Τώρα που πει το δρομολόγιο είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος, απλά. Όχι, να μην κοπεί, γιατί μας εξυπηρετεί πάρα πολύ. Γιατί να το κόψουνε, αντί να καλυτερεύουνε θα τα κάνουνε χειρότερα. Ήδη τα δρομολόγια των μίνι μπας σταμάτησαν για τη μετακίνηση των πολιτών τα Σάββατα, ενώ τις καθημερινές η αναμονή αγγίζει τη μισή ώρα λόγω της αραίωσης των δρομολογίων.